να πάμε στο Τζούτσουρα, στο κλίμα της ημέρας, καθώς έπιασαν τρεις το Σταυρό σήμερα, ανήμερα της εορτής των Θεοφανίων, και εμείς έχουμε βέβαια τους δύο, τον Μάνο Νικήτα Ξηρουχάκη και τον Μανώλη Κεφαλάκη. Πάμε να επιστρέψουμε στο κλίμα της ημέρας και βλέπουμε χαρακτηριστικά πλήθος κόσμου, μικροί και μεγάλοι, έδωσαν το παρόν προκειμένου να τιμήσουν την παράδοσή μας, προκειμένου να πέσουν βέβαια τρεις και να πιάσουν τον Σταυρό. Πάμε να συναντήσουμε τα δύο παιδιά, τον Μάνο Νικήτα και τον Μανώλη. Την καλησπέρα μας. Γεια σας, χρόνια καλησπέρα. Πολλά. Χρόνια πολλά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Είστε οι δύο από τους τρεις συνολικά που έπιασαν τον Σταυρό. Μάλιστα. Ναι, ναι. Και συνολικά, να ξεκινήσουμε, Μάνο Νικήτα, με σένα, συνολικά πόσοι έπεσαν? Για 15 άτομα. Είχε, ναι, 15 άτομα, 20 είχε σίγουρα. Είχε. Και πώς έτυχε τώρα οι τρεις και έπιασαν τον Σταυρό? Ήσασταν αυτοί που φτάσατε πρώτοι? Εγώ με τον Μάνο φτάσαμε πρώτοι, τον έπιασε ο Μάνος. Ναι. Και μετά δεύτερο τον έπιασε ο Μάνος. Μπράβο. Και ήταν η πρώτη φορά που βουτήξατε για να πιάσετε ή τα τελευταία χρόνια βουτάτε? Εγώ βουτάω τα 4 τελευταία χρόνια και πάντα τον πιάνω πρώτος. Εγώ είχα βουτήξει άλλη μια φορά. Ναι. Εντάξει, πιο παλιά, αλλά εδώ πέρα πρώτη φορά ήταν και μέσα. Θέλω να πείτε λίγο πώς αντιλαμβάνεστε λίγο τη σημερινή ημέρα, δηλαδή αυτή την παράδοση να πέφτουν, να βουτάμε, να πιάνουμε το Σταυρό, η νέα γενιά να συμμετέχει σε αυτούς τους εορτασμούς. Υποχρέωση, καθήκον? Όχι, ούτε υποχρέωση το θεωρώ, ούτε καθήκον. Είναι μια ωραία μέρα. Ωραία κυρία. Εορταστική, μαζεύεται ο κόσμος, κάνουμε παρέα, γιορτάζουμε. Και τη στιγμή που ένας νέος πιάνει το Σταυρό, πώς νιώθει? Χαρά. Χαρά, πολύ χαρά, δεν ξέρω τι να κάνει, γιατί εγώ δεν ήξερα. Με τα κόλλησα, ωραία είναι. Ναι. Τα νερά κρύα, θέλει θάρρος για να βουτήξει κάποιος? Τα νερά πολύ κρύα. Αυτή την εποχή, ειδικά που είναι και νότια εδώ πέρα, είναι πολύ παγωμένο. Γενικά συνεχίζεται την κολύμβηση από το καλοκαίρι, μετά τους καλοκαιρινούς μήνες, ή ξαφνικά βουτάτε τώρα ανήμερα των Θεοφανίων? Χρειάζεται κάποια προπόνηση, εξοικείωση? Το χειμώνα αν τύχει καμιά φορά, γιατί εγώ μένω στο Τζούτσουρα και όλα χειμώνα καλοκαίρι, να σου πω την αλήθεια, και αν τύχει καμιά φορά ρίχνω και καμιά βουτιά. Αν οπότε υπάρχει ευκαιρία, ναι, και ερχόμαστε, ωραία. Τι σας είπαν οι δικοί σας, οι ευχές που πήρατε ποιες ήταν? Συγχαρητήρια, οι δικοί μου χαρήκανε πάρα πολύ για άλλη μια χρονιά. Και εμένα χαρούμενη ήταν η δική μου, όλος ο κόσμος βέβαια που μας είπε ήταν ωραία, το χαρήκαμε. Όλος ο κόσμος μας ευχήθηκε, μας είπε συγχαρητήρια. Ωραία εμπειρία. Μπράβο. Ο τρίτος παρέας πού είναι σήμερα, πώς και δεν βγήκε? Ο τρίτος τώρα δεν τον βρήκαμε, λουλέφηκε. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, θέλω το μήνυμα που στέλνετε, με αφορμή τη σημερινή ημέρα από τη μία και από την άλλη, λίγο το μήνυμα που στέλνετε σε συνομιλίκους σας, οι οποίοι το σκέπτονται, να βουτήξουμε, να μην βουτήξουμε, να συμμετέχουμε, να μην συμμετέχουμε. Για πείτε μας λίγο. Να βουτήξουμε και να μην το σκέφτονται, το πιάσουν, δεν το πιάσουν, δεν πειράζει. Την ευλογία θα την πάρουμε. Θα την πάρουμε. Ωραία εμπειρία είναι, να το κάνουμε. Να παγώσουν λίγο, αλλά να το κάνουμε. Θα το κάνουμε. Βουτήξεις, δεν βουτήξεις, πιάσεις, δεν πιάσεις, τρεμβουλιά. Ακριβώς. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ και του χρόνου. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Και με το καλό να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε, παιδιά, και τον Μάνο Νικήτα τον Ξηρουχάκη και τον Μανώλη τον Κεφαλάκη.